Νομικό πόλεμο επιχειρημάτων σε υψηλού τόνου στη σκιά των καταγγελιών του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη περί συγγενικών και εργασιακών σχέσεων δικαστών του Ανωτάτου με δικηγορικό γραφείο. Το Ανώτατο Δικαστήριο, δικαστέ του Ανωτάτου και το δικηγορικό γραφείο και Πολυβίου βγήκαν στην αντεπίθεση και απαντούν με σκληρή γλώσσα στον Νίκο Κληρίδη σε μια πρωτοφανή υπόθεση που απειλεί το κύρο και την αξιοπιστία τη δικαστική εξουσία. Στη μάχη των δικαστών και των δικηγόρων, που διεξάγεται μακριά από τα έδρανα, παρεμβαίνουν Γενικό Εισαγγελέα και πολιτική ηγεσία. Σε μια μακροσκελή ανακοίνωση του Ανώτατο Δικαστήριο που συνήλθε σήμερα, απαντά σημείο προ σημείο στι καταγγελίε Νίκου Κληρίδη και εκφράζει τη θέση πω στην επιστολή του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη τίθεται μια διαστρεβλωμένη εικόνα και επιχειρείται απροκάλυπτη επίθεση εναντίον του Ανώτατου Δικαστηρίου, ενώ κάνει λόγο για συνεχή και τυφλή επιθετική ρητορική απέναντι σε δικαστέ και δικαστικέ αποφάσει. Το ανώτατο δικαστήριο, αφού αφήνει εχμέ για το χρόνο που επέλεξε ο νομικό Νίκο Κληρίδη να προχωρήσει στι καταγγελίε του, αναφέρει ότι ήδη προδεκαετιών με σχετικέ εγκυκλίου αποκλείει τη συμμετοχή στη σύνθεση δικαστηρίου δικαστών όταν εμφανίζονται ενώπιον του παιδιά, σύζυγοι, αδελφοί και μετά την υπόθεση Νίκολα, η οποία ουδόλω αναφερόταν σε διαφθορά και συμπέθερη των δικαστών στι υποθέσει που αυτοί εκδικάζουν. Προσπάθεια σπήλωσης του ονόματός του βλέπει την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου, Μύρονας Νικολάτος. Το υπονοούμενο του κυρίου Νίκου Κληρίδη ότι συγγενικά μου πρόσωπα είχαν ευνοϊκή μεταχείριση στο παρελθόν, κατά την εξοδικαστική διευθέτηση αγωγών του εναντίον της Τράπεζα Κύπρου και ότι αυτό μπορεί να είχε κάποια επίδραση στη δικαστική μου κρίση είναι συκοφαντικό και αποτελεί προσπάθεια σπήλωσης του ονόματός μου μετά από 33 χρόνια υπηρεσία ως δικαστής που με έφερε στο Ανώτατο Δικαστήριο το 2004 και στην Προεδρία του το 2014. Και εκφράζει τη θέση ότι εξ όσων γνωρίζει οι εξωδικαστικέ διευθετήσει έγιναν απόλυτα νόμιμα και νομότυπα μετά από διαβουλεύσει των δικηγόρων των δύο πλευρών και ουδεμία ευνία. Η χάρη γνωρίζει να δέχθηκαν τα συγγενικά του πρόσωπα. Το χώρο τη διαμάχη και ο πρωιν του Ανώτατου Δικαστηρίου, Ανδρέα Κραμβή, που διαμηνεί πω η συμπερίληψη του δικού του ονόματο στην επιστολή του δικηγόρου Νικού Κληρίδη είναι ασύνδετη με τι σκέψει που έχουν ω επίκεντρο την Τράπεζα Κύπρου και συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα. Πάντω, το Ανώτατο Δικαστήριο κάνει λόγο για κίνητρα δημαγωγικών επιθέσεων που δεν έχουν καμία σχέση με τον αναγκαίο σεβασμό και την καλόπιστη κριτική σε δικαστικέ αποφάσει.